είμαστε πάλι εδώ, σε αυτό το θεϊκό σου το πλατό που έχω τρελαθεί πάρα πολύ. Και όλα νέα άτομα βλέπω μπρος πίσω. Ωραίος ο κότσος σας, δεσποινής μου. Ορίστε, είδες ο κότσος. Γεια σας κύριε, γεια σας κυρία μου, γεια σας κύριε. Κυρία μου, γεια σας κυρία μου. Λοιπόν, αφού χαιρετήσαμε και να στείλουμε την πιο γλυκά καλησπέρα ανατολικά, δυτικά, βόρεια και νότια σε όλη την Ελλάδα, Αμερική και Καναδά, έχεις και μήνυμα από Θεσσαλονίκη, έχεις μήνυμα από Νάξο, έχεις μήνυμα πολλά που θα τα διαβάσω σε λίγο. Ωραία. Θέλεις να μου πεις τι θα κάνουμε σήμερα? Σήμερα θα κάνουμε ένα μίξ θαλασσινών με ταγιατέλες. Ωραία. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, περίμενε. Περίμενε. Συστατικά, υλικά, τα πάντα όλα, κάντε like και ξεκινάμε. Ταλιατέλες με θαλασσινά. Θα χρειαστούμε μίξ θαλασσινών, λάδι, αλάτι, πιπέρι, ούζο, άνηθο και φυσικά ταλιατέλες. Λοιπόν, θέλεις να πούμε τι έχει μέσα, γιατί αυτό το μίξ μου αρέσει πάρα πολύ. Βεβαίως. Και να το πω κιόλας ότι μπορείτε να το βρείτε, να το προμηθευτείτε και να το μαγειρέψετε κιόλας, να το ευχαριστηθείτε, γιατί έχεις τα πάντα μέσα σε μία σακούλα. Ακριβώς. Καταψυγμένο, το ανοίγεις και το φτιάχνεις. Και το στο οποίο θα βρεις μύδι. Ακριβώς, γαρίδα. Γαριδούλα, θα μου βρεις καβουράκι, θα μου βρεις τα ποδάκι. Ακριβώς. Διάφορα πραγματάκι. Κρεμμυδάκι τα έχει όλα, είναι όλα έτοιμα. Έχει, εκτός από τα θαλασσινά, έχει και το κρεμμύδι του, έχει και την πιπεριά του. Και κόκκινη και πράσινη. Αγαπώ την κόκκινη. Χθες το βράδυ αυτό είπα της μαμάς και μου έκανε. Και εγώ η κόκκινη, η πιπεριά, η φλωρίνης είναι πάρα πολύ ωραία. Ορίστε. Αρωματική. Τέλεια. Λοιπόν, θέλεις να πεις πώς θα ξεκινήσουμε? Βεβαίως. Πριν όμως ξεκινήσουμε με το... να βάλουμε τις ταλιατέλες για να γίνονται. Α, θα το συνοδεύσουμε τις ταλιατέλες. Και σε ρώτα να πούμε γιατί έτσι μου λες για να μην σπάνε. Είδες το σεφ. Για όλα έχει, μία απάντηση. Λοιπόν, θα μου δώσεις λίγο αλατάκι να ρίξουμε πρώτα μέσα. Το αγαπημένο μου. Η ώρα του παιδιού. Και βάζουμε. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο μπορούμε να το κάνουμε με ταλιατέλες, όπως το κάνεις και εσύ τώρα, με οτιδήποτε από ζυμαρικό θέλουμε. Και μετά μπορούμε να βάλουμε ριζάκι, ριζότο, να το κάνουμε. Ακριβώς. Θα μου άρεσε να μου κάνεις και μια φορά παέλια που το συζητούσαμε. Ναι, θα γίνει πάρα πολύ ωραίο. Και ιδιαίτερα με αυτά και προσθέτοντας. Θα το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, τώρα αφήνουμε τις ταλιατέλες να φτιαχτούν. Ακριβώς. Λαδάκι μπόλικο. Βάζουμε λαδάκι μπόλικο. Αφήνουμε λιγάκι να αρχίσουν να τσιγαριστούν. Το τσιρτσίρισμα που μου αρέσει. Το τσιρτσίρισμα. αυτό είναι στην κουζίνα και να πετάγεται και το λαδάκι. Να πετάγεται και το λαδάκι μας. Δεν θέλει και πολύ ώρα, αυτό είναι γρήγορο. Όχι, θέλει. Αν τα θαλασσινά τα βράσεις πολλή ώρα, σκληραίνουν. Ναι. Τα θαλασσινά θέλουν. Α, γι' αυτό γίνονται. Ακριβώς. Βάζουμε καλαμαράκια. Βάζουμε καλαμαράκια. Να τηγανιστούν. Ναι. Αν τα βγάλουμε στα 4 με 5 λεπτά, είναι μαλακά. Αν τα βγάλουμε στα 10, είναι σκληρά. Περίμενε. Αν το θέλεις όμως έτσι καμένο να φαίνεται πολύ το χρώμα, θα τα αφήσεις περισσότερο. Όταν το λάδι είναι φρέσκο, το χρώμα είναι λευκό. Α, ό,τι και να γι' κάνουμε. Αυτό, μάλιστα. Έχεις σκεφτεί μήπως τι θα κάνουμε στο επόμενο γύρισμα? Τι θα δείξουμε στους τηλεθεατές μας? Ναι. Έχεις σκεφτεί εσύ? Δεν θα μου πεις. Εγώ βλέπω 10 πράγματα που μου λείπουνε. Μισό λεπτό όμως. Κάνε εσύ τη δουλειά σου. Εμείς θέλουμε λίγο ακόμα εδώ. Οι ταλιατέλες για αυτές. Κάνω μια απογραφή του πάγκου. Σε λίγο εμείς θα το σβήσουμε με ούζο. Α, και ουζάκι. Πάλι θα τα μεθύσουμε. Πάντα έτσι, να είναι μεθυσμένα. Εγώ για να σε ετοιμάσω όμως πρέπει να πάρω το Cash & Carry τηλέφωνο. 2-10-57-71-761. Για να έρθουν τα πράγματα, γιατί εγώ όλο λίστες είμαι. Λοιπόν, τώρα θα μου δώσεις το ολοτοπίπερο να βάλουμε στο... Καμιά μέρα μου έρχεται να φύγω από το πλάνο και να πάω να κάτσω την άλλη μεριά εκεί. Δεν είναι πολύ ωραίο? Εννοείται. Κάποια στιγμή θα βάλουμε το τραπέζι να το στρώσουμε. Να κάνουμε και κάτι. Να, φτάνει, φτάνει. Αλλάζει. Η μαλαΐο. Φτάνει, φτάνει. Πιπεράκι. Ορίστε. Πιπεράκι μπόλικο. Είδες σήμερα που στη συλλογή μου από κουλούρι του ψυρί έχω και το αγαπημένο μου. Λατρεύομαι να έχει πάνω ηλιόσπορο. Ναι, ναι, το ηλιόσπορο είναι πάρα πολύ ωραίο. Στο συγκεκριμένο μου αρέσει πάρα πολύ. Και θέλω να μου το κάνεις γεμιστό. Όχι τώρα, την άλλη φορά. Βέβαια, μπορούμε να το κάνουμε. Και τώρα
το σβήνω με το ζάκι. Τον άνι θα το θέλουμε για γαρνιτούρα. Τον άνι θα το θέλουμε για να τον βάλουμε μέσα. Α, γιατί πήγα να βοηθήσω, κάνω τίποτα. Με τα θαλασσινά δεν πάει το τυρί να βάλουμε στις ταλιατέλες μας. Okay. Και άρα θα βάλουμε το ψιλοκομμένο άνοιχτο. Αχ, πώς μου αρέσει να τα βλέπω και τα δύο τώρα έτσι. Μου άνοιξε η όρεξη. Λοιπόν, οι ταλιατέλες μας είναι έτοιμες. Ελπίζω να μην είναι αλτέντε, γιατί δεν μου αρέσουν αλτέντε. Δεν σ' αρέσουν αλτέντε. Ε, όχι, δεν πρέπει να είναι λίγο έτσι. Ε, πώς να είναι λίγο, δεν κατάλαβα. Παναγίτσα μου, εχ, Παναγία μου, σεφ. Να τρώγεται και ένα κράτς κρούτς. Κράτς κρούτς. Ωραίο σεφ είσαι, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Αλλιώς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλιώς, αν θες να είναι αλτέντε, τη σβήνει, τη αφήνει 3 λεπτά. Ωραία. Και τελείως. Και μετά σουρώνει. Μύρισε Ελλάδα, παιδί μου, μύρισε Ελλάδα! Λοιπόν, εγώ να τη σουρώσω τώρα ένα λεπτάκι. Κάντε τη δουλειά σας. 2-10-57-71-761. Ενημερώνω εγώ έτσι για να βλέπω τι γίνεται. Το έχουμε αφήσει, όπως είπαμε, 5 λεπτά. Το μείγμα και έχει μείνει μόνο με το λάδι του. Σε λίγο θα κόψουμε και το ημαρί. Πού πήγε η Μαρία? Τώρα καλή, έρχομαι, περίμενε λίγο. Α. Την τσάντα παίρνω, μισό λεπτό. Να μου δώσεις ετοιμάσω και τα πράγματα. Να μου δώσεις τον άνηθο. Α, θες και τον άνηθο. Ε, βέβαια. Τι λοιπόν θα κάνω, α, νομίζω ότι θα βοηθήσω αυτό, και εγώ λίγο. Τον άνηθο. Κόβουμε. Το αγαπημένο μου σημείο είναι. Κόβουμε και με κοιτάς. Ναι. Θα με ματιάσεις. Κοίτα κάτω. Ματιάσου. Γιατί είσαι ίσα μία χουφτίτσα. Δηλαδή ούτε 10 λεπτά, μακαρόνια, ταλιατέλες και τα θαλασσινά μας έτοιμα. Ανακατεύουμε. Το τελευταίο ανακάτεμα για να πάει παντού ο άνηθος. Αλτέντε τα, τα θαλασσινά μας. Λοιπόν, και τώρα σερβίρουμε. Πώς μ' αρέσει, πώς μ' αρέσει. Α, δεν είναι αλτέντε. Δεν είπαμε ότι τα αφήσαμε για σένα εξ επίτηδες. Ε, τι να κάνω, έχω κι εγώ μια δυναμία δηλαδή. Με φτάνει για τώρα. Όχι, με μια κουταλιά ακόμα θέλει. Αχ. Μια κουταλιά έτσι ακόμα. Α, έτσι. Λοιπόν, και... Ορίστε. Με ένα σακουλάκι τα έχεις όλα μέσα. Κοίτα εδώ. Από κρεμμυδάκι. Και θα δεις. Πιπεριές τρίχρωμας. Κοίτα εδώ. Το κρεμμύδι του. Τα μυδιά του, τη γαρίδα του, το χταπόδι του. Το καλαμαράκι του. Καβουράκι. Κοίτα το χταποδάκι ωραίο που είναι. Ναι. Εντάξει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και αν θέλουμε προσθέτουμε λίγο άνηθο ακόμα από πάνω. Δεν βάζουμε τυρί καθόλου. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν χρειάζεται, είναι αριστούργημα. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Αχ! Αν θέλει μπορεί να δοκιμάσεις, αν θέλει μπορεί να μην δοκιμάσεις. Δεν θέλω να τα αγγίξω τώρα. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ας το γεμετά. Ευχαριστούμε, σεφ.